τα μέτρα περιορισμού στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έρονται σταδιακά και ξεκινάει η μάχη για το μερίδιο της περιορισμένης έτσι και αλλιώς τουριστικής πίτας. Στην Ιταλία η προσέλκυση τουριστών έχει γίνει προτεραιότητα και πλέον η χώρα διαφημίζει ότι προσφέρει ασφαλή νυχτερινή ζωή. Χαρακτηριστικές οι εικόνες από τη Ρώμη. Παπ και μπαρ άνοιξαν και πάλι μετά από 2 μήνες λουκέτου. Οι ιδιοκτήτες έχουν προσαρμοστεί στους υγειονομικούς κανόνες. Έχουμε ετοιμάσει από τη Δευτέρα τις εγκαταστάσεις μας, ώστε να εφαρμόσουμε τους κανόνες κοινωνικής απόστασης και να απολαύσουν οι πελάτες μας το απεριτίφ τους με ασφάλεια. Πριν την πανδημία του κορονοϊού, είχαμε ένα πλούσιο μπουφέ από τον οποίο διάλεγαν οι πελάτες. Τώρα όμως κάθε απεριτίφ ετοιμάζεται χωριστά. Έτσι συμμορφωνόμαστε με τα μέτρα ασφάλειας. Στη μάχη για την προσέλκυση τουριστών έχει μπει και η Σλοβενία. Μάλιστα, η χώρα διεκδικεί υγειονομικό πλεονέκτημα, αφού είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κήρυξε το τέλος της πανδημίας στην επικράτειά της. Τα σύνορα με την Κροατία άνοιξαν. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τα σύνορα με Ουγγαρία, Αυστρία και Ιταλία. Στην Πορτογαλία ξεκίνησε η επόμενη φάση χαλάρωσης των μέτρων με άνοιγμα των εστιατορίων και καφέ. Η χώρα εμφανίζει χαμηλό αριθμό κρουσμάτων COVID-19 και προσδοκά την άφιξη των πρώτων τουριστών μετά από διμερείς συμφωνίες με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στη Φιλανδία, από την άλλη πλευρά, η έμφαση δίνεται σε κλάδους όπως η δασική ξυλία, όπου οι εξαγωγές συνεχίζονται ανεπηρέαστες από την πανδημική κρίση.